Στο επίκεντρο βρίσκεται και πάλι η πανδημία του κορονοϊού και πιο συγκεκριμένα η παραλλαγή με την ονομασία Aries, η οποία έχει σημάνει τον συναγερμό στον χώρο της υγείας, χωρίς όμως να έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην ιατρική κοινότητα. Κρουσμάτων, αλλά οφείλεται σε μια παραλλαγή της Όμικρον. Mm-hmm. Αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί, με την έννοια ότι τα συμπτώματα είναι ήπια στους περισσότερους, στη συντηρητική πλειοψηφία. Αλλά πάντα όμως, και το έχουμε δει αυτό από τότε που είχαμε την μετάλλαξη όμικρον, όπου είχαμε πολύ ήπιες περιπτώσεις, αλλά βλέπαμε ότι σε κάποιους ανθρώπους, ειδικά μεγαλύτερης ηλικίας με προβλήματα υγείας, όπου είχαμε βαριότερες κλινικές εικόνες και είχαμε και θανάτους. Και έχουμε και θανάτους κάθε εβδομάδα. Αυτό δεν σταμάτησε τους τελευταίους μήνες. Γι' αυτό και λέμε ότι κάποια άτομα πρέπει να προσέχουν και γι' αυτό διατηρούνται ακόμα μέτρα σε γυροκομεία, σε ευαίσθητες δομές ηλικιωμένων, ακριβώς γιατί σε αυτούς μπορεί ο κοροναϊός να εξακολουθεί να είναι επικίνδυνος. Mm-hmm. Καινούργια μετάλλαξη δεν συνιστά κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό με το οποίο συμβιώνουμε τους τελευταίους μήνες. Είναι άλλη μια παραλλαγή. Η Όμικρον, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, έχει επιστημονικό ενδιαφέρον για μας. Για τους ανθρώπους που μας ακούνε ως πρόβλημα δημόσιας υγείας, δεν νομίζω ότι έχει, ούτε θα αποκτήσει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, όσοι μας ακούν τώρα και λένε αμάν πάλι τα ίδια, να τους πούμε να μην το σκέφτονται αυτό, δεν είναι πάλι τα ίδια. Απλώς, επειδή μετά από 3 χρόνια είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς όχι τα φώτα της δημόσιας υγείας στον κορονοϊό, καλούμαστε να απαντήσουμε στην ερώτηση για την Aries. Τα συμπτώματα που προκαλεί είναι περίπου τα ίδια με την Όμικρον. Δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο βαρύτερη νόσο. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ένα 12% μέχρι στιγμής στη χώρα μας. Θα αυξηθεί αυτό, αλλά δεν σημαίνει και κάτι. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να καταπονούμε τη σκέψη μας και την ψυχή μας για τον κορονοϊό σε αυτή τη φάση. Έχουμε αποκτήσει τις αμήνες ως ανθρωπότητα απέναντι σε αυτό το καινούριο ιό. Και αυτές οι άμυνες θα μας βοηθήσουν να συμβιώνουμε μαζί το όπως συμβιώνουμε και με εκατοντάδες άλλους ιούς. Το κορονοϊός είναι εδώ, οι υποπαραλλαγές του είναι εδώ. Δεν είπαμε ότι έφυγε. Η καινούργια λοιπόν υποπαραλλαγή Aries που ανήκει στη μετάλλαξη Όμικρον έχει ξεκινήσει από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Βόρεια Αμερική κλπ. Και έχει έρθει και στην Ελλάδα. Λογικό είναι, τουρισμός υπάρχει, κόσμος πηγαίνει έρχεται. Θα έχουμε και εμείς κρούσματα, όπως έχουμε και ο μεγαλύτερος αριθμός είναι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Βεβαίως, αυτό πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη πίεση στο σύστημα υγείας όσον αφορά τον κορονοϊό και την υποπαραλλαγή Aries. Υπάρχουν βέβαια νοσηλευόμενοι, έχει αυξηθεί ο αριθμός των νοσηλευομένων, αλλά είναι διαχειρίσιμοι. Το ίδιο ισχύει και για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Άλλωστε, έχουμε τα αντιϊκά φάρμακα, υπάρχουν και αντισώματα από τα εμβόλια που έχουμε κάνει και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτοί που πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα είναι οι ευπαθείς ομάδες, δηλαδή μεγάλη σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα, οι οποίοι εάν νοσήσουν, λογικό είναι, πολλές φορές χρειάζεται να μπουν και εισαγωγή στο νοσοκομείο. Αυτό που πρέπει να πούμε στους νέους, αυτή τη στιγμή είναι γυρίζοντας από τις διακοπές τους, ας κάνουν ένα τεστ, γιατί στο σπίτι τους έχουν μεγάλους ανθρώπους, έχουν παππούδες, γιαγιάδες, οι γονείς τους. Καλό είναι λοιπόν να μην τους μεταδώσουν και να μην νοσήσουν οι υπόλοιποι στην οικογένεια. Mm-hmm. Ακούσαμε και για το νέο εμβολιασμό, με νέα εμβόλια από τον φθινόπωρο, ένα δικό σας σχολιασμό γι' αυτό και αν είναι αναγκαίο. Λοιπόν, υπάρχουν ομάδες οι οποίες ασχολούνται επιστημονικές και εταιρείες με το καινούριο αυτό εμβόλιο, το οποίο δεν έχει τελειώσει η διαδικασία, γιατί υπάρχουν διαδικασίες για να πάρει τις τελικές υπογραφές και να εγκριθεί. Μόλις τελειώσουν όλες αυτές οι διαδικασίες, οι επιτροπές εμβολιασμών με συνεννόηση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με τις οδηγίες που θα δοθούν, θα μας ενημερώσουν όλους πώς θα προχωρήσουμε και τι θα κάνουμε. Προς το παρόν αναμένουμε. Προσοχή να μην υπάρχει μεγάλη μεταδοτικότητα. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι άμα δεν προσέξουμε τώρα τις τελευταίες 2 εβδομάδες του Αυγούστου από τον ερχόμενο φθινόπωρο, ίσως χρειαστούμε και πάλι τα μέτρα πίσω, όπως είναι η μάσκα αλλά και οι περιορισμοί?
Επειδή δεν θέλουμε ποτέ να γυρίζουμε στο παρελθόν, καλό είναι να προσέχουμε, γιατί θα μπούμε σε εσωτερικούς χώρους από το φθινόπωρο και βέβαια θα ανοίξουν τα σχολεία. Καταλαβαίνετε ότι η κινητικότητα θα γίνεται σε διαφορετικούς χώρους. Δεν χρειάζεται προς το παρόν να κυκλοφορήσουμε με μάσκα. Εάν κάποιος είναι σε μεγάλη ηλικία, έχει υποκείμενα νοσήματα και βρίσκεται σε κλειστό χώρο, βεβαίως πρέπει να τη χρησιμοποιήσει.